Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Είμαστε στην Αθήνα, είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα μιλήσουμε για το αγαπημένο θέμα όλων, που είναι τα στερεότυπα. Όπως κάθε λαός στον κόσμο έχει τα στερεότυπα που υπάρχουν για αυτόν, προφανώς και οι Έλληνες δεν θα γλιτώνανε από αυτή τη μοίρα. Λοιπόν, ποια είναι τα στερεότυπα που υπάρχουν για τους Έλληνες, τι πιστεύουν τουλάχιστον οι Έλληνες ότι είναι τα στερεότυπα που υπάρχουν για αυτούς. Πάμε να ρωτήσουμε τον κόσμο και να μάθουμε. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα στερεότυπα που έχουν οι ξένοι για τους Έλληνες? Ότι είμαστε μερακλείδες ή ότι μ' αρέσει να τρώμε πιο καλά. Ότι φωνάζουμε, ότι δεν είμαστε καλοί οδηγοί. Είμαστε τεμπέληδες, το πιο σημαντικό. Πιστεύετε ότι έχει κάποια βάση αυτό? Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι αν δούμε με τι τρόπο δουλεύουν και στο εξωτερικό. Απλώς δεν μπορούν να καταλάβουν πώς δουλεύουμε με 40 βαθμούς Κελσίου και μάλλον θεωρούν ότι δεν δουλεύουμε καθόλου εκείνες τις μέρες. Όχι, δεν νομίζω ότι έχει κάποια βάση. Επειδή μαθαίνουν όλο και κάτι για την ιστορία, θεωρώ ότι δεν θα έχουν αρνητική άποψη. Δηλαδή στερεότυπα, ίσως ότι ακούνε στις ειδήσεις και αφορά την οικονομία μας, αλλά όχι κάτι πολύ αρνητικό. Λοιπόν, το όπα, μαλάκας, παστίτσιο, σουβλάκι, αυτά. Υπάρχουν στερεότυπα, γεια σου μαμά, υπάρχουν στερεότυπα, ναι, καταρχάς νομίζουν ότι λέμε συνέχεια όπα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δηλαδή, αλλά δεν το λέμε συνέχεια. Όπα, αστιάκι δεν έπιασε. Πιστεύω ότι σε μερικές χώρες νομίζουν ότι οι Έλληνες είναι έτσι πολύ εθνικιστές. Αυτό πιστεύω ότι είναι το κύριο. Πιστεύεις ότι έχει κάποια βάση στην πραγματικότητα? Δεν το πιστεύω, όχι. Γιατί και εγώ, εντάξει, είμαι από άλλη χώρα, απλά έχω μεγαλώσει εδώ πέρα. Δεν το έχω ζήσει, δεν το έχω βιώσει αυτό στο πετσί μας, να το πω έτσι. Πιστεύω ότι δεν είναι αλήθεια, όχι. Αν επιτρέπεις, σε ποια χώρα είσαι? Από τη Γεωργία. Για την τεμπελιά, ναι, σωστό αυτό. Μα θεωρούν τεμπέληδες. Στο Βερολίνο, να το καταθέσω αυτό τώρα, μια συνθέση, να το πω δημόσια. Στο Βερολίνο είχα μια πολύ παράξενη φάση. Πήγα να δώσω χρήματα σε άστεγο, ο οποίος μου τα γύρισε πίσω γιατί μου είπε ότι εσείς είστε πιο φτωχοί από εμάς. Ήταν απίστευτο αυτό. Γέλασα, δεν το θεώρησα τόσο ρατσιστικό, ήταν ρατσιστικό κατά βάση, αλλά γέλασα. Άρα ναι, υπάρχουν. Δεν ξέρω, μα θεωρούν λίγο μόνιμα πιωμένους, γλεντζέδες. Οι Γερμανοί δεν μας πάνε, κάποιοι μας πάνε, οπότε υπάρχουν και οι μεν και οι δε. Αν δεν μας πάνε ή μας πάνε, για ποιο λόγο θα λέγατε? Γιατί είμαστε πιο δουλευταράδες από αυτούς, προφανώς. Δηλαδή, πιστεύεις ότι έχουν κάποια βάση όλα αυτά? Εντάξει, δεν λέμε και συνέχεια όπα, ρε παιδιά, τώρα εντάξει. Όπα, δηλαδή, μπάστα λίγο. Αστιάκι πάλι δεν έπιασε, δεν πειράζει αυτό. Μπορεί να πιάσει, δεν ξέρεις. Μακάρι, στο YouTube όλα πιάνουν, ναι, εδώ κάνω καριέρα άλλη, καλή τώρα με αστεία. Ήταν άλλο ένα επεισόδιο του Easy Greek. Ρωτήσαμε τους Αθηναίους σήμερα ποια πιστεύουν ότι είναι τα στερεότυπα που υπάρχουν εκεί έξω για τους Έλληνες. Πιστεύετε ότι έχουμε καταλάβει καλά ποια είναι τα στερεότυπα που πάνε για μας ή κάτι μας έχει διαφύγει? Απαντήστε από κάτω, αφήστε ένα σχόλιο και ίσως μπορούμε να μάθουμε κάτι που δεν ξέραμε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, καλό σας βράδυ και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek. Γεια σας!